Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, φέρατε ένα νομοσχέδιο προς διαβούλευση μέσα στην πανδημία, με κλειστά σχολεία, πανεπιστήμια, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα στον κόσμο της εκπαίδευσης, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στους φοιτητές, να συζητήσουν, να οργανώσουν γενικές συνελεύσεις. Φυσικά, η κυρία Υπουργός είπε ότι εν μέσω πανδημίας ο κόσμος μπορούσε να τοποθετηθεί μέσω της διαβούλευσης. Η διαβούλευση έγινε. Τι συμπέρασμα βγάλατε, κύριε της κυβέρνησης? Η μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων στη διαβούλευση είναι αρνητική στο νομοσχέδιό σας. Έχετε στρέψει ενάντια σας το σύνολο του κόσμου της εκπαίδευσης. Είναι αυτός ο κόσμος που αγωνιά πραγματικά. Είναι οι εκπαιδευτικοί που δίνουν τη μάχη για να στηρίξουν τους μαθητές, τα παιδιά τους, με όλα τα μέσα και παράλληλα διεκδικούν, αγωνίζονται. Είναι οι γονείς που προσπαθείτε να τους κάνετε συνενόχους για τα μεγάλα αδιέξοδα του συστήματος που υπερασπίζεστε με την επίκληση της ατομικής πάλι ευθύνης, όταν εσείς αποποιείστε τη δική σας κρατική ευθύνη για να στηρίξετε ουσιαστικά τα σχολεία. Υποχρεωτικότητα όμως στην εκπαίδευση σημαίνει ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να διασφαλίζει όλους τους όρους για την ουσιαστική και ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη γνώση και όχι να πετάει το μπαλάκι στους γονείς. Είναι οι μαθητές που δεν φτάνει που ήταν κλεισμένοι για 3 μήνες στους 4 τοίχους των σπιτιών τους, τώρα τους βάζετε και άλλα εμπόδια για να μορφωθούν. Απ' τη μια θεωρούνται όριμοι για να ψηφίζουν και να εκλέγουν βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και απ' την άλλη εσείς κύριοι της κυβέρνησης τους αποκλείσατε από το να τοποθετηθούν στο νομοσχέδιο, αυτό που συζητάμε σήμερα, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Αυτή είναι η υποκρισία. Είναι οι φοιτητές που γίνονται μπαλάκι ανάμεσα σε Υπουργείο Παιδείας και Διοίκησης Πανεπιστημίων για το πότε και πώς θα γίνει η εξεταστική, για το πότε θα ολοκληρώσουν τις σπουδές. Εδώ πλέον η κατάσταση είναι τουλάχιστον εξοργιστική. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα για να διασφαλίσει όρους ομαλής ολοκλήρωσης του εξαμήνου και της εξεταστικής, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να πορεύονται στα τυφλά και οι διδάσκοντες να καλούνται να ανακαλύψουν τρόπους τετραγωνισμού του κύκλου. Αναρωτιόμαστε, και μαζί μας βέβαια αναρωτιέται ο κόσμος που μας παρακολουθεί, που ζει αυτή την κατάσταση στην εκπαίδευση. Είναι δυνατόν πάνω σε αυτή την προβληματική κατάσταση στην εκπαίδευση των παιδιών μας να παίζετε ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ΣΥΡΙΖΑ μια κακοπαιγμένη παράσταση με μοιρασμένους ρόλους και γνωστό σενάριο με τίτλο «Είπε ο Γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»? Δηλαδή, μήπως πρέπει ο λαός και η νεολαία να σας ευχαριστεί κιόλα? Και για ποιο πράγμα ακριβώς να σας ευχαριστεί? Για το ότι θέλετε να κάνετε reality τη μαθητική ζωή των παιδιών μας με την απαράδεκτη τροπολογία? Για το ότι στα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τα ολοήμερα? Και τι θα κάνουν οι γονείς που εργάζονται? Μήπως θέλετε να σας πούνε ευχαριστώ για το ότι ενώ όλοι μιλάνε για αποφυγή συνωστισμού, ανεβάζετε με νόμο τον ούτως ή άλλως απαράδεκτο ανώτατο αριθμό μαθητών ανατάξει στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά στους 25? Κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα μειώσεις, συγχωνεύσεις τμήματων ή ακόμα και αναγκαστικές μετακινήσεις παιδιών σε σχολεία εκτός τόπου κατοικίας τους. Για το ότι ακόμα περιμένουμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στα σχολεία και πώς θα ξεκινήσουν τα μαθήματα από το Σεπτέμβριο εκ περιτροπής? Να σας ευχαριστήσουν για το ότι συνεχίζετε να στριμώχνετε 4χρονα και 5χρονα σε κοντέινερ σε προάβλια γυμνασίων και λυκείων? Γιατί δεν καταργείτε αυτό το απαράδεκτο άρθρο που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ? Εσάς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν πάει και πολύς καιρός που έχετε κυβερνήσει και δεν ξεχνάει ο λαός μας, για ποιο πράγμα ακριβώς να σας ευχαριστήσουμε? Για το ότι ανοίξατε την όρεξη στη Νέα Δημοκρατία για να ολοκληρώσει τη μετατροπή του Λυκείου σε μια απέραντη εξεταστική αρένα με τον περιβόητο νόμο Γαβρόουλου? Εσείς δεν μιλήσατε για πανελλαδικού τύπου εξετάσεις που τώρα η κυβέρνηση υλοποιεί με την Τράπεζα Θεμάτων? Εσείς δεν είπατε
ότι το Λύκειο πρέπει να γίνει φροντιστήριο για να αποκαταστήσει το ρόλο του, για να μην πηγαίνουν τα παιδιά φροντιστήρια και να μην κάνουν απουσίες στην τρίτη Λυκείου στο τέλος της χρονιάς. Μήπως μειώθηκαν τα φροντιστήρια φέτος? Ρητορικό το ερώτημα, γιατί δεχθήκατε τα συγχαρητήρια από τις μεγάλες αλυσίδες, φροντιστήριων. Τα ίδια συγχαρητήρια βέβαια που δέχεται σήμερα και η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί κάτι ξέρουν καλύτερα. Μήπως να σας ευχαριστήσουν οι αναπληρωτές που τους βάλατε να κυνηγούν χαρτιά και πιστοποιήσεις και να πληρώνουν και από πάνω? Εσείς που είπατε ότι το αίτημα για 30.000 μονίμους διορισμούς είναι λαϊκίστικο και ακραίο. Το πιστεύετε ακόμα άραγε? Τέλος, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, μην κλαίτε και τόσο πολύ για το ολοήμερο που δεν λειτουργεί. Ποιος ψήφισε το νόμο που καταργεί το σταθερό δάσκαλο στο ολοήμερο δημοτικό? Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Και εσείς, κυρία Κεραμέως, τι αντιπροτείνετε? Αναβάθμιση λέτε. Πολύ ωραία λέξη όντως. Γι' αυτό και σχεδόν όλα τα νομοσχέδια για την παιδεία όλων των κυβερνήσεων την εμπεριέχουν. Την έχετε ταράξει την παιδεία στην αναβάθμιση. Γι' αυτό και γίνονται διαδηλώσεις. Γιατί τάχα δεν θέλουν άλλη αναβάθμιση οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές, οι φοιτητές? Ας σοβαρευτείτε επιτέλους. Και έχετε βάλει και διάφορα τρόλ, παπαγαλάκια, που κρύβουν τις διεκδικήσεις των φοιτητικών συλλόγων, που ζητάνε να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα για να γίνει η εξεταστική. Ακόμα και διαζώσεις, και τολμάνε να μιλάνε για τεμπελιά και ίσονα προσπάθεια. Βάζετε στο στόχαστρο, κύριε της κυβέρνησης, το φοιτητικό κίνημα που αγωνίζεται. Αλλά τελικά δεν θα σας περάσει. Για πείτε μας λοιπόν στο συγκεκριμένο, γιατί δεν παίρνετε απόφαση να διατεθούν μια σειρά συνεδριακά κέντρα των ΑΕΗ για τις εξετάσεις και διαζώσεις? Τα έχετε για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τον συνεδριακό τουρισμό μόνο. Γι' αυτό δεν τα δίνετε για τους φοιτητές? Κυρίες και κύριοι, ας μιλήσουμε λοιπόν για την ουσία του νομοσχεδίου που φέρατε. Έχετε βρει την καραμέλα που πιπιλίζει ο ΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και την χρησιμοποιούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με άλλο περιτύλιγμα βεβαίως τότε. Τι λέτε? Αξιολόγηση ίσον αναβάθμιση της ποιότητας. Και επικαλείστε μάλιστα το γεγονός, ψευδός, ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε αντίθεση δήθεν με άλλα καπιταλιστικά κράτη. Θα σας απαντήσουμε και σε αυτό. Μήπως γνωρίζετε το περίφημο κείμενο του Υπουργείου Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής του 2008 με τίτλο «Ένα έθνος υπολογοδοσία»? Σε αυτό το κείμενο λοιπόν έμπαινε άλλη μια φορά ο στόχος για επέκταση της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τι έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Παρακολουθήστε και κανένα βιντεάκι στο διαδίκτυο, θα τα δείτε. Θα δείτε και απόφοιτους λυκείου ή και κολεγίου να μην ξέρουν την ιστορία του τόπου τους. Να μην ξέρουν που βρίσκονται μια σειρά χώρες ανά τον κόσμο. Μην αναφέρω καν τις διάφορες αναρθολογικές θεωρίες συνωμοσίας που δίνουν και παίρνουν σε μια χώρα με αξιολογημένο υποτίθεται εκπαιδευτικό σύστημα, για να μην ξεχνιόμαστε. Και μας τα παρουσιάζεται όλα αυτά ως καινοτόμα και σύγχρονα. Θα πείτε, εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Ευρώπη, έχουμε άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία, το λέτε. Μήπως όμως τέτοια προβλήματα δεν εμφανίζονται και στην Ευρώπη? Τόσοι και τόσοι ακαδημαϊκοί παραπονούνται για το επίπεδο των φοιτητών τους σε κράτη με ισχυρή κουλτούρα αξιολόγησης. Για να αναφέρω και μια φράση του κυρίου Γαβρόγλου που μας έλεγε ότι αυτό δήθεν λείπει από την Ελλάδα. Τι πάει να πει ότι το σχολείο αποτιμά τη δουλειά του με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και μάλιστα αναρτά τα πορίσματα της αξιολόγησης στο διαδίκτυο? Και ποιος έχει την ευθύνη για τα μαθησιακά αποτελέσματα? Το σχολείο, η εκπαιδευτική, η οικογένεια? Προσέξτε, γιατί θα οδηγήσετε σε μια κατάσταση που τα σχολεία θα είναι και με τη βούλα πλέον του νόμου σχολεία ημιμάθειας πολλών ταχυτήτων. Αλλού λοιπόν είναι το πρόβλημα. Αυτή η όμορφη λεξούλα της αξιολόγησης που ακούγεται συμπαθητικά γίνεται πρόβλημα για την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί θέλει να ελέγξει
τους αντιδραστικούς σκοπούς της εκπαίδευσης που εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις υπηρετείτε διαχρονικά. Άλλωστε, μήπως οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούν και σήμερα τη δουλειά τους όταν βγαίνουν από το μάθημα? Δεν εκτιμούν τι πήγε ή τι δεν πήγε καλά? Σε ποιους μαθητές πρέπει να σκύψουν παραπάνω? Μήπως πρώην μαθητές δεν βλέπουν παλιούς δασκάλους τους και τρέχουν να τους χαιρετήσουν, όπως έλεγε πριν ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί στα πιο ευαίσθητα χρόνια της ζωής τους οι τελευταίοι τους στήριξαν, τους δώσανε έμπνευση? Για τέτοια αξιολόγηση μιλάτε? Αν μιλάτε για τέτοια αξιολόγηση, σας ενημερώνουμε ότι γίνεται και σήμερα, όπως γινόταν και σε άλλες εποχές. Και φροντίστε λοιπόν να στηρίξετε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές παραπέρα σε αυτό. Δηλαδή, επιμορφώστε επιτέλους ουσιαστικά και επιστημονικά τους εκπαιδευτικούς μας με σύγχρονα βιβλία, παιδαγωγικά γραμμένα, που θα αντανακλούν την αντικειμενική πραγματικότητα και όχι όπως σήμερα με τα διάφορα σχολικά βιβλία που λένε στους εκπαιδευτικούς να πούν στους μαθητές ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες που διδάσκουν τη μητρική γλώσσα από συνταγές μαγειρικής. Και σας μάρανε τάχα να βάλετε την αγγλική γλώσσα από το νηπιαγωγείο. Λες και αυτό είναι που μας λείπει τώρα. Και όλα τα άλλα τα έχουμε λυμένα. Άλλες είναι οι προτεραιότητες, κυρία Υπουργέ, για την προσχολική ηλικία. Φτιάξτε χώρους άθλησης, σχολικούς κήπους για τα νήπια, τους άλλους μαθητές. Τα άλλα θα έρθουν, έστω και λίγο αργότερα. Μην ανησυχείτε. Μα θα μας πείτε, εμείς θέλουμε ένα σχολείο που θα δίνει σύγχρονες γνώσεις, όχι στήρα απομνημόνευση, αλλά βιωματική μάθηση. Το λέτε. Και ότι αυτές είναι μάλιστα οι ήπιες δεξιότητες που βάζουμε στο σχολείο. Όμως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και είναι τόσο σοβαρά που γι' αυτό το ζήτημα των δεξιοτήτων έχετε και την πλήρη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Και είναι τόσο σοβαρά γιατί αυτό απαιτεί διακαώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτή η αιμονή σας για τις δεξιότητες δείχνει και την αντιδραστικότητα του συστήματος που υπηρετείτε. Είναι η απάντηση που δίνει ο ίδιος ο καπιταλισμός στο τι άνθρωπο, τι εργαζόμενο θέλει να βγάλει το σχολείο, για να είναι αποδοτικός και εκμεταλλεύσιμος δηλαδή. Δηλαδή ακόμα πιο φθηνός για το μεγάλο κεφάλαιο, για να καταπίνει αμάσιτα τις φθαρμένες αξίες και να τις θεωρεί ότι είναι και για το δικό του συμφέρον. Και όλα αυτά βεβαίως συνιστούν το ταξικό περιεχόμενο της πολιτικής σας και όχι γενικά και αφηρημένα η λαϊκή καταγωγή κάποιων βουλευτών, όπως άκουσα χθες να λέει μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έλεγε ότι παθαίνει και αλλεργία όταν ακούει για την ταξικότητα στην εκπαίδευση. Αναρωτιόμαστε τι θα πείτε στους μαθητές για τις εξαρτήσεις όταν παίρνετε αποφάσεις που συντηρούν και διαιωνίζουν την εξάρτηση, την κάθε είδους εξάρτηση. Τι θα πείτε για την καταστροφή του περιβάλλοντος, όταν παραδίδετε τα δάση βορρά στους μεγάλους ιδιώτες για το καπιταλιστικό κέρδος, όταν αφήνετε να λειτουργούν τα καζάνια του θανάτου ή χυτά με αποτέλεσμα εκτείναξη των καρκίνων. Τι θα πείτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν η ανεργία και η απληρωσιά των γονιών των μαθητών εκτινάσσονται, όταν η υγεία γίνεται εμπόρευμα. Αυτό το σύγχρονο κατηχητικό της ημιμάθειας και πλήρου σύγχυσης στην νεολαία δεν πρέπει να περάσει. Και μη μας πείτε ότι μιλάτε για άλλες δεξιότητες που θεωρούνται και πολύ σωστά ως αναγκαίες. Δεν μιλάμε για αυτές. Φτιάξτε εργαστήρια σε όλα τα σχολεία. Φτιάξτε κήπους σχολικούς, αν θέλετε, ουσιαστική βιωματική μάθηση και όχι μέσω εικόνας. Λες και τα παιδιά δεν έχουν χέρια, δεν έχουν άλλες αισθήσεις. Και δώστε ό,τι είναι αναγκαίο δωρεάν και για όλους. Γιατί πολύ φοβόμαστε ότι αλλού το πάτε. Γιατί και σήμερα σε μια σειρά σχολεία γίνονται τέτοια προγράμματα, αλλά βάζουν πάλι οι γονείς το χέρι στην τσέπη. Αυτό θέλετε. Σχολεία αυτόνομα κατ' όνομα, αλλά στην πραγματικότητα απόλυτα εξαρτημένα από την τσέπη των γονιών και από κάποιους χορηγούς. Όμως αυτή η αντιδραστική αντίληψη για το σχολείο και δοκιμάστηκε και μέσα στην πανδημία και κατέρευσε παταγωδώς όταν χρειάστηκαν κεντρικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών υποδομών.
Κυρίες και κύριοι, σας το έχουμε πει, η νεολαία θα βρει το δρόμο της, θα βρει τρόπο να νικήσει τα σκοτάδια που απλώνεται. Δεν φτάνει που έχετε κάνει τη ζωή πατίνη στους μαθητές, με το ατέλειωτο σχολείο φροντιστήριο, τώρα βάζετε επιπλέον και την τράπεζα θεμάτων, που με τους αγώνες των μαθητών καταργήθηκε. Και μη βαυκαλίζεστε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και η δική σας αντίληψη για εξετάσεις σε ομάδες σχολείων, την τράπεζα θεμάτων φωτογράφιζαν, με άλλο όνομα βεβαίως, για να κρατάτε μόνο τα προσχήματα. Και τι λέτε, κύριε της κυβέρνησης, για να προωθήσετε αυτό το απαράδεκτο μέτρο, ότι πρέπει να βγει ύλη. Και το λέτε εσείς αυτό που είχαν φτάσει τα Χριστούγεννα και δεν είχατε ακόμα στείλει εκπαιδευτικούς σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ακόμα και εδώ στην Αττική. Για να μην μιλήσουμε για ακριτικά ή νησιωτικά σχολεία. Αλλά έχετε βρει και τη λύση για αυτά τα σχολεία, όπως πρότεινε και ο κύριος Λιάκος επί ΣΥΡΙΖΑ με το περίφημο πόρισμά του, το οποίο υποδέχτηκε ως προϊόν δημιουργικής σκέψης ο τότε υπουργός ο κύριος Φίλης. Κάμερα στα σχολεία. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, η Τράπεζα Θεμάτων, κατά την άποψή μας, κατά την άποψη της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι αντιπαιδαγωγικό μέτρο. Γιατί όταν οι εκπαιδευτικοί τρέχουν την ύλη, εκ των πραγμάτων αναγκάζονται να δουλεύουν με λίγα παιδιά. Θα υπάρχουν άλλα παιδιά που μένουν πίσω, που δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς. Και έτσι κυριολεκτικά θα αποθαρρύνονται στο να συνεχίσουν τη μορφωτική διαδικασία, καθώς θα πυκνώνουν τα κενά που αυτά έχουν. Ή ακόμα και αν μπορούν να παρακολουθήσουν τους ρυθμούς, αναγκάζονται ακόμα πιο έντονα να παπαγαλίζουν, να μην αφομοιώνουν ουσιαστικά τη γνώση. Και προφανώς αυτό έχει και κοινωνικό πρόσημο. Είναι κυρίως τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα φροντιστηρίων ή το σχολείο τους αντιμετώπισε προβλήματα ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς. Σε κάθε περίπτωση είναι τα παιδιά που ξεκινούν από άλλη αφετηρία την εκπαίδευση. Όμως αυτό θα έχει ολέθριο αποτέλεσμα, γιατί θα παραμερίζεται η προσωπική ευθύνη του εκπαιδευτικού για το τι συμβαίνει στην τάξη του, η δυνατότητά του να προσαρμόζει όσο το δυνατόν καλύτερα το περιεχόμενο και τη μέθοδο της διδασκαλίας στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών του. Εκ των πραγμάτων, μετατρέπεται ακόμα πιο έντονα σε προγυμναστή εξετάσεων. Και βέβαια αυτό δεν θα περάσει. Ας περάσουμε τώρα να δούμε τις διατάξεις για τα πανεπιστήμια σύντομα. Σχεδόν κάθε πρόβλεψη του νομοσχεδίου έρχεται να φωτίσει την πραγματικότητα που έχει οδηγήσει τη σημερινή κατάσταση στα πανεπιστήμια. Γιατί δυστυχώς τίποτα από όσα εξοργίζουν σήμερα την πανεπιστημιακή κοινότητα δεν απορρέει από την πανδημία, αλλά από τον πυρήνα της πολιτικής για τα πανεπιστήμια που με ευλαβική προσοχή προωθούν και υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί παιδείας των τελευταίων χρόνων. Για να το πούμε κι αλλιώς, η γραμμή που ενώνει τις νομοθετικές παρεμβάσεις όλων, μην πω τα ονόματά τους, των υπουργών όλης της τελευταίας δεκαετίας μέχρι σήμερα, μπορεί να είναι τεθλασμένη, είναι όμως συνεχής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το πρόσχημα της προσέλκυσης ξενόγλωσσων φοιτητών, ως αν τα πανεπιστήμια να είναι κάτι σαν tour operators, ανοίγει κι άλλο το δρόμο. Για να μπουν και να γενικευτούν τα δίδακτρα και στα προπτυχιακά, σε συνέχεια των αντίστοιχων ρυθμίσεων του προκατόχου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που επί των ημερών του όχι μόνο μπήκαν οι βάσεις για τέτοια προγράμματα, αλλά γενικεύτηκαν ακόμα περισσότερο τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Είναι ακριβώς αυτά τα δίδακτρα που ακόμα και εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων αρνούνται να κόψουν. Η δήθεν κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα καταρριφθεί η απαγόρευση συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών θα ήταν αστεία αν δεν ήταν τουλάχιστον εξοργιστικό να προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να οχυρωθεί πίσω από τέτοια επιχειρήματα για να κρύψει την ουσιαστική του σύμπλευση με την κυβέρνηση και σε αυτά τα ζητήματα. Αλήθεια, αν δεν είναι έτσι, γιατί απορρίψατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία τότε, την πρόταση του ΚΚΕ να κατοχυρωθεί και συνταγματικά η προτεραιότητα που πρέπει να έχει το ελληνικό δίκαιο έναντι του ευρωενωσιακού. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν να μπαίνουν τα θεμέλια για τέτοια προγράμματα. Επί των ημερών του μπήκαν για πρώτη φορά φοιτητές
που μόλις αποφύτησαν από το Λύκειο σε προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο. Αυτό που τώρα λένε, αυτό που λέτε αντιπολιτευόμενοι τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ίδιο επιχείρημα που επικαλεστήκατε κι εσείς για να προωθήσετε την παραπέρα εξίσωση των κολεγίων με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ας μην κρύβονται λοιπόν και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ πίσω από φυλασικής. Με τις προβλέψεις για ξενόγλωσσα προγράμματα, με δίδακτρα, συμπράξεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού, θερινά προγράμματα και άλλα, επιχειρείται να επεκταθούν οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Επιχείρηση που θα εμπορεύεται προγράμματα σπουδών και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Μάλιστα, η βίαιη στροφή στην τηλεκπαίδευση τους μήνες της πανδημίας έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο τις ορέξεις όσων προσβλέπουν να βρουν μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό για να πουλάνε και τα ξενόγλωσσα προγράμματα. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μιλάτε υποκριτικά για αποκατάσταση του δίκαιου για να φέρετε μια ρύθμιση που πετσοκόβει κυριολεκτικά το δικαίωμα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών να σπουδάσουν στον τόπο κατοικίας τους. Είναι προκλητικό να θεσπίζετε και αυτό το αυθαίρετο κατόφλι στη διαφορά των βάσεων σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να διατηρήσει πελατεία και για τις νέες εστίες που θέλει να χτίσει με ΣΔΙΤ, ώστε να διασφαλίζονται τα λειτουργικά κέρδη των μεγάλων επιχειρηματιών με τους οποίους θα συμπράξει. Το δίκαιο που πρέπει να γίνει πράξη είναι να λυθούν εδώ και τώρα τα προβλήματα των χιλιάδων παιδιών που βρίσκονται στον αέρα, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα, να πάρουν πάσο, να έχουν δωρεάν σίτηση. Το δίκαιο είναι να ενισχυθεί με ευθύνη του κράτους και έκτακτη χρηματοδότηση η φοιτητική μέρημνα και όχι να παραδοθεί σε ιδιώτες και να δίνεται με το σταγονόμετρο όσο αντέχει η κερδοφορία των λίγων. Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ καταψηφίζει το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο. Φυσικά, οι υπουργοί παιδείας θα αλλάζουν, όπως και οι κυβερνήσεις, αλλά στα συρτάρια μένουν οι ανεξόφλητες πολιτικές επιταγές που αφήνει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και έχει σημασία και θα κάνουμε το παν για να σας δυσκολέψουμε. Για το καλό των παιδιών, των μαθητών, των φοιτητών, των οικογενειών τους, για το καλό της Ελλάδας, της κοινωνίας συνολικά. Για να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία πραγματικά που θα εγγυάται ότι κάθε νέος και νέα θα έχει την εκπαίδευση που το αξίζει. Και σταματήστε να κουνάτε το δάχτυλο στα παιδιά του λαού μας, να τους κατηγορείτε για τεμπελιά, για ίσονα προσπάθεια, εσείς και οι δίθεν άριστοι που κάνουν εδώ που τα λέμε μεταξύ μας και που είναι κοινό μυστικό και μαζικές αντιγραφές. Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι γονείς τους ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει να σπουδάζεις και να πρέπει να δουλέψεις για να ζήσεις. Ναι, μέσα στην καταχνιά που οικοδομείται, το δίλημα για τη ζωή και το μέλλον της νεολαίας για να μπορεί να αναπνεύσει είναι ένα. Σχολείο για λίγους και εκλεκτούς, καπιταλιστική βαρβαρότητα δηλαδή, ή παιδεία των ίσων και των πολλών, μια νέα κοινωνία, η σοσιαλιστική κοινωνία. Ουσιαστικά, δύο δρόμοι διαφορετικοί που παλεύουν. Παράσιτα από τη μια, πραγματική δημιουργή του πλούτου από την άλλη. Τελικά θα θριαμβεύσει το δίκαιο, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, η πραγματική μόρφωση και η ζωή.